Μάλιστα. Μπορούμε, είναι το σύνθημα, και καλωσορίζουμε για να τα μάθουμε στις λεπτομέρειες. Όσο επενήσετε το φιλμάκι, την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Corteva Agriscience, την κυρία Χριστίνα Λεγάκη, τον Εμπορικό Διευθυντή της Corteva Agriscience, τον Γεράσιμο Νικολόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλή χρονιά και από εμάς. Καλησπέρα και πολύ, Ζω. Καλή χρονιά. Είναι σίγουρο ότι δεν είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, το λέω πολύ πρόχειρα, χωρίς να είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά. Δεν ξέρω αν έχετε περί του αντιθέτου στοιχεία, αλλά να τα ακούσω, να ξεκινήσω από αυτό, αλλά σίγουρα με την πρωτοβουλία σας έχετε να καλύψετε πολύ δρόμο. Δεν θέλω να πω ότι σας λυπάμαι, να σας συγχαρώ θέλω, αλλά έχετε δρόμο μπροστά σας, έτσι. Αυτό ισχύει, κύριε Πολύζο, όπως το διατυπώσατε. Πραγματικά η επιστημιστική ανασφάλεια ή αλλιώς διατροφική ανασφάλεια και η σπατάλη τροφίμων αναγνωρισμένα σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με σημαντικά σοβαρές, με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, η Corteva Agriscience, ως ο ηγέτης στην επιστήμη και τεχνολογία της παραγωγής των τροφίμων, θεωρήσαμε ότι είναι ηθική και κοινωνική μας υποχρέωση, σε μια κοινωνία που ζούμε και εργαζόμαστε, να συμβάλλουμε στην ορθή διαχείριση της τροφής καθ' όλη τη διάρκεια της τροφικής αλυσίδας. Γι' αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμη στιγμή, αυτή την χρονική στιγμή, να αναλάβουμε την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία την οποία την ονομάσαμε LifeScore, και μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξουμε και το ρόλο του Έλληνα παραγωγού μέσα στην διατροφική αλυσίδα. Και μάλιστα θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε... Με ποια έννοια θα... Συγγνώμη, να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία, αρχίζοντας από όλα τα επίπεδα, αρχίζοντας από τους μαθητές, από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια, από τους παραγωγούς, πραγματικά με την ευρία έννοια της κοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή, κύριε Νικολόπουλε, αναφερθήκατε στους παραγωγούς, πώς εκείνοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην καμπάνια σας? Θέλω να τονίσω ότι όταν μιλάμε για σπατάλη τροφίμων, αυτή η σπατάλη ουσιαστικά εντοπίζεται σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το μήκος αυτής της αλυσίδας των τροφίμων, που σημαίνει ότι ξεκινάμε από το χωράφι, όπου εμπλέκεται άμεσα ο παραγωγός, όπως γνωρίζετε, λόγω των ασθενειών, λόγω των εντομολογικών προσβολών, έχουμε εντοπίσει μεγάλη απώλεια, υποβάθμιση της παραγωγής. Συνεχίζεται μετά κατά την αποθήκευση με τις λεγόμενες μετασυλλεκτικές ασθένειες και βεβαίως καταλήγουμε στο τρίτο σκέλος αυτής της αλυσίδας και κατ' επέκταση της σπατάλης στη διαχείριση των τροφίμων, που είναι βεβαίως η αστική οικιακή χρήση. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το πρώτο και θα μπορούσα να πω και το δεύτερο σκέλος, στο πρώτο και στο δεύτερο σκέλος, άμεσα εμπλέκεται ο παραγωγός. Εκεί λοιπόν, εμείς σαν Corteva, βεβαίως και στο τρίτο σκέλος, και άλλωστε δείξατε ένα πάρα πολύ εύστοχο σποτάκι το οποίο συμβάλαμε αποτελεσματικά στο να παραχθεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στο πρώτο και στο δεύτερο σκέλος, έχουμε υποχρέωση ως Corteva να ενημερώσουμε τον παραγωγό, καταρχήν να τον ευαισθητοποιήσουμε και βεβαίως να του δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια και στοιχεία προκειμένου να διαχειριστεί στο καλύτερο δυνατό, με το καλύτερο δυνατό τρόπο την παραγωγή που διαθέτει στην ελληνική κοινωνία και ουσιαστικά φτάνει στο τέλος της ημέρας στο πιάτο του παιδιού μας, του παιδιού σας, του καθενός μας. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι σήμερα σχεδόν το 1 τρίτο των παραγόμενων προϊόντων στον πλανήτη δεν φτάνουν ουσιαστικά στην οικιακή κατανάλωση, το 1 τρίτο, απλά γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα αισθητικά στοιχεία. Πετυχαίτε, γιατί δεν είναι ευπαρουσία στο Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε διαφορετικούς φορείς, να μπορέσουμε καταρχήν να ενημερώσουμε τον παραγωγό, αλλά εφόσον
καταλήξουμε στο ότι παράγεται για χύψη λόγους που προανέφερα προηγουμένως, που ενδεχομένως να μην μπορούμε να αποφύγουμε ένα προϊόν το οποίο αισθητικά δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε, θα μπορέσουμε όμως και σε αυτό το επίπεδο να συνδέσουμε διαφορετικούς φορείς. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρουμε μεταγενέστερα ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και στηρίζουμε τη μη κυβερνητική οργάνωση Μπορούμε, με την οποία εκ των πραγμάτων είμαστε σε μια εξαιρετική συνεργασία προκειμένου να αξιοποιούμε τέτοιου είδους τρόφιμα, τα οποία καταλήγουν πολύ πιθανόν στον κάθο των σκουπιδιών. Έτσι. Κυρία Λεγάκη, είπατε λίγο πριν ότι θα ξεκινήσει από τα σχολεία η καμπάνια, και στα σχολεία που έχουμε δει αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης, ακραίες καταστάσεις, παιδιά να λιποθυμούν γιατί δεν είχαν πρωινό, σίγουρα θα έχουν συμμαθητές που βλέπουν αυτό που μόλις περιέγραψε ο κύριος Νικολόπουλος. Αυτό που περισσεύει να μην αποθηκεύεται στο ψυγείο ή να μην πηγαίνει σε μια δομή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι σε μια μεγάλη ποσότητα, και να πετιέται. Άρα το παιδί αυτό, ακόμη και αν του λένε στο σχολείο ότι ξέρεις, ο συμμαθητής σου δυσκολεύεται, δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία του μαθήματος, γιατί παίρνει ένα άλλο μάθημα από το σπίτι. Αμα ακριβώς αυτό συμβαίνει και γι' αυτό πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Και φτιάξαμε αυτό το βιντεάκι που παίξατε και αυτό που δείχνετε τώρα, την οδύσσια της τροφής. Διότι αρχίζει το μικρό παιδί και καταλαβαίνει και ευαισθητοποιείται στο τι σημαίνει τρόφιμο και τι σημαίνει πετάω ή τι σημαίνει τηλεφωνώ στο μπορούμε για να χρησιμοποιήσει αυτά που εμάς μας περισσεύουν μετά από ένα κάλεσμα, μετά από ένα πάρτι, μετά από μία εκδήλωση. Το παιδί θα πάει στο σπίτι, το σπίτι κάτι θα ρωτήσει, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος θα ευαισθητοποιηθεί κι αυτός, θα συμμετέχουν σε μία εκδήλωση. Όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται κομμάτι του τρόπου που σκεφτόμαστε και του τρόπου που αισθανόμαστε. Και από μία πρώτη, αν θέλετε, συγκέντρωση που κάναμε, ένα social hackathon που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε καλέσει παιδιά παραγωγών και γενικά νέα παιδιά από τον αγροτικό κόσμο, τα σχόλια που πήραμε ήταν ακριβώς αυτά, ότι κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσο και τι πετάμε που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλους φορείς. Και έτσι, μετά πας στο πανεπιστήμιο, έτσι, μετά πας στην τοπική κοινωνία, μετά πας στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή όλοι, όλοι. Και είναι μια κοινή προσπάθεια. Εμείς σαν Κορτέβα μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμάς ο στόχος μας είναι ξέρουμε να βοηθήσουμε στοιχεία, στο να γίνει γνωστό. Ξέρουμε από τα στοιχεία, κυρία Λεγάκη, πού τοποθετείται η Ελλάδα σε αυτό το πεδίο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ καλές επιδόσεις, έτσι, που εξασφαλίζεται μεγάλη εξοικονόμηση τέτοιων πόρων διατροφής για την κοινωνία. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το μπορούμε που προανέφερε ο κύριος Νικολόπουλος έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένας από τους καλύτερους φορείς διαχείρισης θεμάτων. Οπότε έχουμε εμπιστοσύνη ότι ξέρει καλύτερα από εμάς πώς να μας καθοδηγήσει και να συνδέσουμε τις δύο ομάδες, αυτές που έχουν ανάγκη και αυτές που μπορούν να δώσουν. Είστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας, κύριε Νικολόπουλε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάμε από την Λάρισα, από την καρδιά της Θεσσαλίας, γιατί θεωρήσαμε ότι ο πρώτος σταθμός αυτής της προσπάθειας ενημέρωσης, αυτής της ενεργοποίησης των διαφορετικών θεσμών που εμπλέκονται στην κοινωνική αυτή μάστιγα, να το πω έτσι, της πατάλης των τροφίμων, είναι η Λάρισα, είναι η Θεσσαλία, είναι ο Θεσσαλικός κάμπος. Είμαστε λοιπόν στην αρχή, ξεκινάμε από την περιοχή της Θεσσαλίας, ενημερώνουμε, όπως προαναφέραμε, σχολεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα την έχουμε μαζί μας. Θα ήθελα εκ των πραγμάτων να μην παρακάμψω το γεγονός ότι στην όλη αυτή προσπάθεια έχουμε αρρωγούς, καταρχήν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συνεισφέρει
με την τεχνογνωσία του, με τη γνώση πάνω στο αντικείμενο και βεβαίως με την καλή διάθεση, γιατί εκ των πραγμάτων θα ήθελα να τονίσω ότι όλος ο σχεδιασμός βασίζεται στην καλή βούληση όλων των συμμετεχόντων και των φορέων. Έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους, έχουμε την καλή πρόθεση, έχουμε το στόχο που είναι εκ των πραγμάτων να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από την έλλειψη τροφής. Εκεί λοιπόν ξεκινάμε την επικοινωνία μας και την προσπάθειά μας από τη Λάρισα, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, και βεβαίως θα είναι ο πρώτος σταθμός, βεβαίως θα επακολουθήσει η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, θα πάμε στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και γενικώς θα επισκεφθούμε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λεγάκη, κύριε Νικολόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε επανειδήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές σας.